κρατήσω. Α, από συνέχεια. Κύριε Περιφερειάρχη, κυρία Μόραλη, κυρία Μόραλη, ανοιξά μου, Γιάννη Μόραλη. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουμε. Μπορείτε να... Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων Αρταίων και Νικολάου Σκουφά, κύριε Πρόεδρε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Διοικητά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας, κύριοι Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός των τελευταίων χρόνων που λαμβάνει η χώρα στην πόλη μας, εδώ στον υπέροχο ανακαινισμένο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Γιάννης Μόραλης. Η Δημοτική Πινακοθήκη που φέρει το όνομα του Μεγάλου Αρτινού και διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες της στις 10 Δεκέμβρη του 2010, ένα χρόνο αφού εκείνος είχε ήδη περάσει στο Πάνθεον των Αθανάτων. Σήμερα ο καλλιτέχνης, αλλά και ο άνθρωπος Γιάννης Μόραλης, επέστρεψε στο φυσικό του χώρο. Σήμερα ο Γιάννης Μόραλης επέστρεψε στη γενέτειρα. Ο Δήμος Αρταίων και η Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης, μέσα από ένα μαραθώνιο προσπαθειών και ενεργειών και με την αγαστή συνεργασία μεταξύ των, συνέπραξαν έτσι ώστε σήμερα να έχουμε εμείς τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην πόλη μας και στη Δημοτική Πινακοθήκη για πρώτη φορά έκθεση αφιερωμένη στο πρόσωπό του. Ένα χρόνιο αίτημα και ένα μεγάλο όνειρο που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά. Αυτό το μεγάλο εγχείρημα που μέχρι πρότινος φάνταζε ακατόρθωτο, κατάφερε να τύχει της απολύτου αποδοχής και πολλοί ήταν εκείνοι που με την οικονομική, υλική και ηθική τους υποστήριξη συνέβαλαν τα μέγιστα στην πραγματοποίησή του. Η έκθεσή μας απόψε τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναγνώσω τον χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, του κυρίου Τασούλα, ο οποίος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Φίλε κύριε Δήμαρχε, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να χαιρετίζω τα εγκαίνια της έκθεσης Γιάννης Μόραλης στη γενέτειρα, η οποία αποτελεί μια αξιέπαινη πρωτοβουλία λόγω τόσο του εικαστικού όσο και του ιστορικού της χαρακτήρα. Η έκθεση αυτή φιλοξενεί 120 έργα του κυρίου εκπροσώπου της νεότερης ελληνικής ζωγραφικής, μελέτες, γλυπτά και κεραμικά, εικονογραφήσεις και εξώφυλλα που ο ίδιος επιμελήθηκε, αλλά και προσωπικά αντικείμενα. Με την έκθεση αυτή γνωρίζουμε τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη. Γνωρίζουμε τις πρώτες επαφές του Γιάννη Μόραλη με την τέχνη της ζωγραφικής, την ηπειρώτικη καταγωγή του, την καθημερινότητα, τη διδασκαλία του, τα έργα και την εξέλιξή του. Ο κόσμος της τέχνης και του πολιτισμού που δημιούργησε ο Γιάννης Μόραλης στη μεταπολεμική Ελλάδα βρίσκει φιλόξενη στέγη στη Δημοτική Πινακοθήκη της Άρτας. Έναν χώρο ανοιχτό, όπως η ίδια η τέχνη άλλωστε για τον κόσμο, τους λάτρεις των γραμμάτων και των τεχνών. Μία πολύτιμη προσθήκη στα σημεία ενδιαφέροντος για τους συμπολίτες μας, αλλά και για τους ταξιδιώτες που θέλουν να απολαύσουν την υπέροχη φύση, το παραδοσιακό ελληνικό τοπίο και την ιστορία της Άρτας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους άξιους συντελεστές που εργάστηκαν για να υλοποιηθεί αυτή η αφιερωματική έκθεση, δηλαδή τον Δήμο Αρταίων και την Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης. Η πρωτοβουλία τους ας γίνει οδηγός για να πραγματοποιηθούν περισσότερες εκθέσεις στην Ήπειρο και να έρθουν οι Ηπειρώτες αλλά και όλος ο κόσμος σε επαφή με τα απεφωτισμένα παραδείγματα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, το έργο τους και τη βαθιά καλλιτεχνική τους φύση. Ελπίζω να με συγχωρήσετε για την απουσία μου που οφείλεται σε αμετάθετες υποχρεώσεις σήμερα στην Αθήνα λόγω της επίσημης επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα μας. Με εκτίμηση και φιλία, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Στη συνέχεια θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, να μας χαιρετήσει την εκδήλωση. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σπουδαία έκθεση για τον Γιάννη Μόραλη στη γενέτερά του την Άρτα, εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη που φέρει το όνομά του. Πρόκειται πραγματικά για μια σπουδαία στιγμή για την πόλη μας, για τον πολιτισμό της, για τη σύνδεση των Αρτινών με το μεγαλύτερο ίσως καλλιτέχνη που γέννησε αυτός εδώ ο τόπος το 1916. Είμαι σίγουρος ότι το εργαστήριο που έχει τη μεγάλη ευθύνη για το έργο του μεγάλου εικαστικού θα πει περισσότερα και καλύτερα από εμάς για το μέγεθος αυτού του καλλιτέχνη με τη διεθνή αναγνώριση εν όσο ακόμη ήταν εν ζωή. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω τα εξής. Ο Γιάννης Μόραλης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες με πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενταγμένος στη λεγόμενη γενιά του 30. Ήταν ο τελευταίος ευπατρίδης της ελληνικής ζωγραφικής, όπως τον είχε αποκαλέσει ο Μάνος Χατζηδάκης, όπου και πέτυχε τη σύζευση του κλασικού με το μοντέρνο και επηρέασε καθοριστικά το τοπίο της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα τόσο με το έργο του όσο και με τη διδασκαλία του. Αυτές όμως οι περιγραφές, όσο σπουδαίες και λαμπερές και αν είναι, οχριούν μπροστά στη δύναμη των έργων του, μπροστά στο μέγεθος του ανθρώπου Γιάννη Μόραλη. Και τα δύο, και την εικαστική και την ανθρώπινη πλευρά του, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε περιδιαβαίνοντας τους χώρους της έκθεσης. Εκεί, εδώ, μέσα από τα έργα είμαι σίγουρος πως θα νιώσετε κι εσείς περηφάνεια για την έκθεση αυτή. Και θα μοιραστείτε μαζί μας την ικανοποίηση που έχουν όλοι όσοι εργαστήκαμε στο Δήμο για να γίνει αυτή η έκθεση πραγματικότητα. Η έκθεση αυτή είναι μια οφειλόμενη τιμή της Άρτας σε ένα σπουδαίο τέκνο της. Είναι όμως την ίδια ώρα ένας φάρος αισιοδοξίας για όλους εμάς, για τα σχολεία που θα την επισκεφτούν, για όλους τους Αρτινούς, για όλους τους υπηρώτες, για τους ξένους επισκέπτες. Ένας φάρος αισιοδοξίας που μας δείχνει το δρόμο της εξωστρέφειας και της πολιτιστικής αναγέννησης που έχουμε όλοι ανάγκη. Όπως έχουν πει γι' αυτόν, η πραγματική μεγάλη τέχνη ριζώνει κάπου. Για να γίνεις διεθνής, πρέπει πρώτα να είσαι εθνικός. Γι' αυτό και τον ικανοποιούσε η αποδοχή που είχε μέσα στο ελληνικό πλαίσιο. Σήμερα, ο διεθνής, ο εθνικός Γιάννης Μόραλης επιστρέφει στη γενέτειρά του στην Άρτα και γίνεται ξανά τοπικός. Είμαστε όλοι περήφανοι. Γι' αυτό ευχαριστώ δημόσια την οικογένειά του, το γιο του Κωνσταντίνο και την ανιψιά του Χριστίνα που μοιράστηκαν μαζί μας την επιθυμία μας για να γίνει πραγματικότητα αυτή η μεγάλη έκθεση. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου και καταφέραμε όλοι μαζί εδώ σήμερα να καμαρώσουμε ένα τέτοιο σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός για την πόλη μας. Επίσης, ευχαριστώ θερμά την οικογένεια Μόραλη για την αποδοχή της πρότασής μου κάποια έργα να μείνουν μόνιμα εδώ, στη Δημοτική μας Πινακοθήκη, σε μια ειδική πτέρυγα με έργα και προσωπικά αντικείμενα του Γιάννη Μόραλη. Θα ήταν παράληψή μου να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο εργαστήριο Γιάννης Μόραλης, στη Χριστίνα Μόραλη και τους συνεργάτες της, στα μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής μας Πινακοθήκης, στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Τασούλα, στους χορηγούς μας που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν την προσπάθειά μας, αλλά και στους συνεργάτες μου, που χωρίς αυτούς σήμερα δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Θέλω να κλείσω αυτό το σύντομο χαιρετισμό με μια προτροπή. Η έκθεση αυτή γίνεται για όλους τους Αρτινούς, για όλους τους υπηρώτες, για όλους τους Έλληνες. Για εκείνους που αντιλαμβάνονται την αξία της πραγματικής τέχνης, αλλά και για εκείνους που δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι μαζί της. Για τους μικρούς και τους μεγάλους. Γίνεται για την Ελλάδα ολόκληρη. Σας καλώ λοιπόν να την αγκαλιάσουμε, να την επισκεφτούμε και να προτρέψουμε κι άλλους να την επισκεφτούν. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους. Όσο και να πούμε εμείς για τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Γιάννη Μόραλη, νομίζω ότι τα λόγια θα είναι φτωχά. Εμείς τον γνωρίζουμε μόνο μέσα από τα έργα του και σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, μιας και πρώτη φορά εκθέτονται στη Δημοτική μας Πινακοθήκη έργα του μεγάλου αυτού δημιουργού. Και νομίζω ότι για τον μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά και πάνω απ' όλα για τον άνθρωπο Γιάννη Μόραλη,
υπάρχει ένας άνθρωπος που τον ήξερε και τον ξέρει καλύτερα. Και μέσα από εκείνη πιστεύω ότι απόψε θα τον μάθουμε κι εμείς λίγο περισσότερο. Θέλω να καλέσω την κυρία Χριστίνα Μόραλη να έρθει να μας μιλήσει για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά και αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο. Κυρία Μόραλη, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Δήμο Αρταίων και την Καλλιτεχνική Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης Άρτας για τη συνεργασία τους, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της έκθεσης. Μιας έκθεσης που πιστεύουμε ότι έρχεται να προσθέσει άγνωστα μέχρι στιγμή στοιχεία για τη ζωή και το έργο του ζωγράφου Γιάννη Μόραλη. Μιας έκθεσης στη γενέτειρά του την Άρτα, που σηματοδοτεί την αφετηρία των καλλιτεχνικών του αναζητήσεων. Η έκθεση αυτή, φόρος τιμής στο ζωγράφο αλλά και στη γενέτειρά του, προβάλλει τις εικαστικές του καταβολές, τη δημιουργική πορεία του και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο καλλιτεχνικό γίγνεσθε. Πραγματεύεται τη ζωή και το έργο του ζωγράφου, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά έργα από όλες τις περιόδους δημιουργίας του, ακόμα και από την παιδική του ηλικία. Ζωγραφικά έργα, σχέδια και χαρακτικά, μελέτες, προσχέδια, γλυπτά και κεραμικά αντικείμενα, εικονογραφήσεις βιβλίων και εξώφυλλα δίσκων αποτυπώνουν το εύρος της δημιουργίας του, καθώς και το ενδιαφέρον του για τις εφαρμοσμένες τέχνες. Προσωπικά αντικείμενα του Γιάννη Μόραλη, ψηφιακές εφαρμογές και φωτογραφικό υλικό πλαισιώνουν τα έργα τέχνης. Είναι σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι ως επιτοπλίστων τα έργα και το αρχιακό υλικό της έκθεσης ανήκουν στην οικογένεια Μόραλη και αρκετά από τα έργα που εκτίθενται, ιδιαίτερα αυτά της πρώιμης περίοδου δημιουργίας του καλλιτέχνη, παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά. Ο Γιάννης Μόραλης μας κληροδότησε όμως πέρα από έργα ζωγραφικής και πλήθος δημιουργίες που συνέθεσε με διαφορετικές τεχνικές και ποικίλα υλικά. Με μοναδική επιδεξιότητα έθεσε τη ζωγραφική του στην υπηρεσία άλλων μορφών έκφρασης, αρχικά σε εικονογραφήσεις εκδόσεων, αργότερα σε σκηνικά και κοστούμια και από τα τέλη του 50 σε κεραμικές συνθέσεις και έργα για τον εξοραϊσμό κτηρίων. Οι αρχιτεκτονικές του συνθέσεις, η εικαστική του παρέμβαση στον δημόσιο χώρο, η συμβολή του στις εφαρμοσμένες τέχνες άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Ο Νίκος Ξηδάκης γλαφυρά αναφέρει: «Ο Μόραλης είναι από τους Έλληνες που μας έμαθαν να βλέπουμε. Μας έμαθαν να βλέπουμε τον κόσμο οργανωμένο σε μορφές, με σχήμα, με σεβασμό προς την παράδοση και γενναιοδορία προς την νεωτερικότητα χωρίς προκαταλήψεις». Και βέβαια δεν πρέπει να παραλείψω να αναφερθώ σε μία ακόμη σημαντική πτυχή καλλιτέχνη για Γιάννη Μόραλη, αυτή του δασκάλου. Το 1947, σε ηλικία μόλις 31 ετών, ο Μόραλης εκλέγεται καθηγητής, ο νεότερος στην ιστορία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σημαντικές εικαστικές προσωπικότητες υπήρξαν μαθητές του, όπως οι Κεσανλής, Μηταράς, Κοκκινίδης, Τσόκλης, Φασιανός, Μπότσογλου και πολλοί άλλοι. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του πρίτανη της Σχολής Καλών Τεχνών, Τριαντάφυλλου Πατρασκίδη, για το δάσκαλο Γιάννη Μόραλη. «Ενέπνεε εμπιστοσύνη, σοβαρότητα, ασφάλεια. Σημείο αναφοράς για τους περισσότερους, δίδαξε επί 36 ολόκληρα χρόνια στη σχολή και πολλοί μαθητές του διέπρεψαν στο χώρο. Ο δάσκαλος αφουγκραζόταν την αγωνία μας, παρενέβαινε εύστοχα όταν και όπου χρειαζόταν, χωρίς νεφελώδεις θεωρίες και μεγάλα λόγια, σοβαρός και σεβάσμιος. Διδαχτήκαμε από το ήθος του, το μέτρο, την οικονομία στο λόγο του και στην προβολή του έργου του». Και πράγματι αυτός ήταν ο Γιάννης Μόραλης. Πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης και αλυσμόνητος δάσκαλος, υπήρξε ένας άνθρωπος απλός, συναισθηματικός, εσωστρεφής, σεμνός, δοτικός, με ήθος, ευγένεια και λεπτότητα στη συμπεριφορά, με αστήρευτο χιούμορ που αφουγκραζόταν το παρόν και διαισθανόταν τις επιταγές του μέλλοντος. Και αυτό ακριβώς θα θέλαμε να επιτύχουμε με αυτήν την έκθεση, να γνωρίσει ο επισκέπτης τον καλλιτέχνη,
αλλά και τον άνθρωπο Γιάννη Μόραλη από τα πρώτα του βήματα έως το τέλος της εικαστικής του διαδρομής. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω ξεχωριστά ευχαριστίες στους συνεργάτες μου που μόχθησαν πραγματικά για τη διοργάνωση αυτής της έκθεσης και συγκεκριμένα στους κυρία Νίκη Δάφνη και Τάσο Κουτσουρή που επιμελήθηκαν την έκθεση, τον κύριο Σπύρο Νάσενα που ανέλαβε τον μουσιογραφικό σχεδιασμό, την κυρία Ρίτσα Αναστασιάδου που ανέλαβε όλο το σχεδιασμό και την παραγωγή του εποπτικού υλικού και του καταλόγου της έκθεσης, την κυρία Γεωργία Φαρμάκη για τις πολύτιμες συμβουλές της και ασφαλώς τον Ορέστη και Βυργινία Τσακαλώτου για τη θερμή υποστήριξη όλου του εγχειρήματος, την κυρία Μαρία Ανδρέου και Λαμπρινή Ρίζου από τον Δήμο Αρταίων για την ακούραστη συνδρομή τους στη διοργάνωση της έκθεσης. Φυσικά, ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Αρταίων, κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, που αγκάλιασε την ιδέα και τη στηρίζει σε όλη της τη διάρκεια. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να απολαύσετε την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μόραλη. Θα ήθελα σε το σημείο αυτό να καλέσω τον Υπουργό, τον κύριο Γεώργιο Στήλη, ως εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, να μας κάνει έναν χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα στα εγγένεια της έκθεσης με τίτλο «Γιάννης Μόραλης στη Γενέτειρα». Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μια ενδιαφέρουσα ιστορία που διάβασα για τον καλλιτέχνη πριν από καιρό και θυμάμαι ακόμα. Κάθε χρόνο ο Γιάννης Μόραλης γιόρταζε τα γενέθλιά του στο εργαστήριό του. Οι συνεργάτες του μια χρονιά του κάνανε μια έκπληξη. Αναθέσαν σε έναν γνωστό ζαχαροπλάστη να φτιάξει μια τούρτα η οποία ήταν ομοίωμα από ένα δικό του δημιούργημα, από ένα δικό του έργο, ένα από τα πιο απλά γλυπτά που είχε κατασκευάσει. Όταν ο Μόραλης είδε την τούρτα, ξαφνιάστηκε και αμέσως μετά πήρε ένα μαχαίρι λέγοντας «Το επάνω μέρος της σοκολάτας θέλει λίγο ίσιωμα» και το ίσιωσε. Ο Γιάννης Μόραλης, όπως υπόθηκε, γεννήθηκε εδώ, στην Άρτα, από μητέρα Αρτινή του γένους Μιχάλη, πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων στην Πρέβεζα και ακολούθησε εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, όπου μεταξύ άλλων σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ως καλλιτέχνης, επηρέασε έντονα την ανάπτυξη της εικαστικής ζωής στην Ελλάδα κατά τη μεταπολική πολεμική περίοδο, πατρεύοντας το κλασικό με το μοντέρνο. Ως άνθρωπος, σύμφωνα με όσα μας μαρτυρούν όσοι το γνώρισαν και ακούσαμε πριν από λίγο, ήταν τελειομανής, χαμηλών τόνων και απέφευγε τα καλούπια και τις ταμπέλες. Η έκθεση μας προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη ζωή, το έργο του μεγάλου ζωγράφου, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από αντιπροσωπευτικά του έργα, από την παιδική του ηλικία ως το τέλος. Το εύρος της δημιουργίας του μας εντυπωσιάζει, χαρακτικά, γλυπτά και κεραμικά αντικείμενα, εικονογραφήσεις δίνουν τη διάσταση ενός ταλαντούχου ζωγράφου που δεν είχε στεγανά στη δημιουργία. Τα πρόσωπα που ο Μόραλης αποτύπωσε στον καμβά του δεν έχουν αξία μόνο αισθητική και τεχνική. Μέσα στα χρώματα ο μεγάλος αρτινός ζωγράφος εγκλώβησε το πνεύμα τους, τη δυναμική τους που αγγίζουν ανεπιτίδευτα τις αισθήσεις του ειδικού και του απλού παρατηρητή. Παράλληλα, η έκθεση εμπεριέχει και συμβολική σημασία. Μια πινακοθήκη δεν είναι ένα απλό αποθητήριο έργων τέχνης. Είναι ζωντανή, είναι παιδαγωγός, είναι φορέας διαβίου μάθησης. Μέσα από την γνωστικοκοινωνική μάθηση παρατηρούμε υγιή πρότυπα, γινόμαστε κοινωνή του οράματος και της επιτυχίας τους, διδασκόμαστε από αυτά. Παίρνουμε κουράγιο για τους άοκνες αγώνες μας, αφού ο Μόραλης ήταν ένας από μας. Ένας συντοπίτης, ένας αρτινός. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές της έκθεσης, που είναι ο Δήμος Αρταίων και η Εταιρεία Μελέτης Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης, Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης, αλλά και στους χορηγούς που κάλυψαν μέρος του κόστους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Βουλή των Ελλήνων και τον πρόεδρό της, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιείται η σημερινή έκθεση. Η Βουλή στήριξε και οικονομικά την έκθεση.
Συγχαρητήρια στην Καλλιτεχνική Επιτροπή της Πινακοθήκης και την κυρία Χριστίνα Μόραλη και σε όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες που εργάστηκαν για την προετοιμασία της. Ας την απολαύσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και θα ήθελα να καλέσω τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αλέξη... Όχι. Ένα χαιρετισμό. Είμαστε εδώ από την Περιφέρεια Υπήρου για να τιμήσουμε αυτόν τον σπουδαίο υπηρώτη καλλιτέχνη. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στο Δήμαρχο Αρταίων και συγχαρητήρια στο εργαστήριο. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε ανάγκη στην Περιφέρεια και σήμερα εδώ είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Άρτα. Συγχαρητήρια για ό,τι έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα και ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο της Βουλής που το έβαλε υπό την αιγίδα του. Θα καλέσω τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Υπήρου, τον κύριο Χρήστο Ντακαλέτση, να μας κάνει έναν χαιρετισμό επίσης. Φίλε Χρήστο Τσιρογιάννη, συνάδελφε, εκλεκτή προσκεκλημένη, φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσε να είναι απούσα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Υπήρου από ένα τέτοιο σπουδαίο γεγονός, τόσο σπουδαίο γεγονός όπως το σημερινό. Αν θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον Μόραλη, το μόνο που θα πετύχω είναι να εκτεθώ απέναντι σε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, σε αυτόν τον καλλιτέχνη που είναι από τους πιο επιφανείς του 20ου αιώνα. Όμως πρέπει να σταθώ, είμαι υποχρεωμένος να σταθώ γιατί το ζω, το βιώνω και το νιώθω ότι οι Δήμοι έχουν τη δύναμη να αποτελέσουν τον μοχλό ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Μια κίνηση όπως η σημερινή του Δήμου Αρταίων εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πρώτα πρέπει να φέρουμε τον κόσμο κοντά να γνωρίσουν τους σπουδαίους καλλιτέχνες που γέννησε η περιοχή μας, η Ήπειρος, αλλά να δώσουμε και το έναυσμα στους νεότερους να εντρυφήσουν και να μιμηθούν εν πολλής το σπουδαίο έργο τους. Όμως και εμείς οι Δήμοι από την άλλη μεριά μπορούμε να δημιουργήσουμε τους Δήμους μας ως κυψέλες πολιτισμού για να πορευτούμε στην επόμενη μέρα της αναγέννησης της πατρίδας μας και σε αυτόν τον τομέα νομίζω ότι μια καλή πρακτική είναι η συνεργασία μαζί μεταξύ των Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Υπήρου δίνει το στίγμα αυτό και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση η οποία είναι δεδομένη και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο που είχε την έμπνευση και όσους συνέδραμαν σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα καλέσω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, να μας κάνει έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν δεν ήθελα να χαιρετήσω, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και για την πρόσκληση, να συγχαρώ το Δήμο και τη Βουλή των Ελλήνων για αυτή την πρωτοβουλία. Έχω κρατήσει από τους προηγούμενους χαιρετισμούς ότι η έκθεση αυτή λειτουργεί παιδαγωγικά. Στηρίζει την παράδοση, είναι έργα μιας μακράς περίοδου του περασμένου αιώνα, την οποία έχουμε ανάγκη να επαναφέρουμε στη μνήμη μας, τουλάχιστον στην Ήπειρο. Σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Στο σημείο αυτό θέλω να σας διαβάσω έναν κατά κάποιο τρόπο χαιρετισμό που έχει στείλει για τον δάσκαλο Γιάννη Μόραλη, ένας μαθητής του και διακεκριμένος καλλιτέχνης, ο κύριος Πέτρος Ζουμπουλάκης, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ μαζί μας απόψε, αλλά δυστυχώς λόγω των συνθήκων της πανδημίας δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψει. Εις μνήμην Γιάννη Μόραλη, λοιπόν. Είμαι ένας από τους παλιούς μαθητές του Μόραλη. Λίγοι έχουμε μείνει. Το προγραμματισμένο ταξίδι στην Άρτα με τη σύζυγό μου, τη συντοπίτισά σας Μαρία Κατσικά, ματαιώθηκε για γνωστούς λόγους.
Μαζί με τις εγκάρδιες ευχές μου για την επιτυχία των εκδηλώσεων και την ωραία πρωτοβουλία σας να τιμηθεί ο μεγάλος συντοπίτης σας και αείμνηστος δάσκαλός μου, σας στέλνω σαν σπονδί στη μνήμη του το παρακάτω κείμενό μου. Θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη τον δάσκαλο. Έτσι τον προσφωνούσαμε για όσα μας έμαθε. Νέος, κομψός, ορεξάτος, ευφυής, με μοντέρνες ιδέες για τη ζωγραφική, ενήμερος για τα νεωτεριστικά κινήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο, δεν παρασύνθηκε υπνοτισμένος από αυτά, γιατί νωρίς διαπίστωσε ότι η δικιά μας ιστορική αισθητική κληρονομιά και πρίκα ήταν σοβαρότερη, μα κυρίως αυτόχθον, ηθαγενής, ελληνική. Μελετητής βαθύς, αφομοίωσε όλα τα διδάγματα της σοφίας και του πνευματικού πλούτου, αποκρυστάλλωση αιώνων, πολύτιμες παρακαταθήκες και οι αρχαίοι είχαν αρχαίους. Οι χρυσές τομές, οι αρμονικές χαράξεις, η σοφή κρυφή αρμονία, η αφανής, της φανεράς κρίσεων, η απόλυτα ζυγισμένη σύνθεση στο έργο του Μόραλι εν υπάρχουν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα παίζουν το ρόλο τους. Ίσως κάποιος ενίσταται ότι αυτό οδηγεί στον εγκεφαλισμό. Η τέχνη αγκαλιάζει και δικαιώνει όλα τα κινήματα. Η ιστορία της όμως, στο πέρασμα του χρόνου, κοσκινίζει και ξεσκαρτάρει την ήρα από το σιτάρι. Για να νοήσεις το έργο του Μόραλι και τη συνέπειά του, πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα όλων των φάσεών του. Από το ρεαλισμό της πρώτης περίοδου μέχρι και τα ημιαφηρημένα επιθαλάμια ζωγραφικά, αλλά και τα διδιάστατα γλυπτά του της τελευταίας. Η μνήμη λοιπόν του Γιάννη Μόραλι από το μαθητή του Πέτρο Ζουμπουλάκη. Και βέβαια με όλη μου την καρδιά ευλογώ αυτή την έκθεση στην έναρξή της, εκφράζοντας πρώτα-πρώτα τη συγκίνησή μου για αυτό το οποίο είναι το θέμα Γιάννης Μόραλης στη Γενέτειρα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτή η επιστροφή του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη μέσα από τα έργα του στη γενέτειρά του. Επίσης την περηφάνεια για τον ίδιο λόγο, ότι η Άρτα είναι γενέτειρα του Γιάννη Μόραλη, είναι γενέτειρα πολιτισμού. Και επίσης την βαριά συνέστηση ευθύνης για να παραμείνει η Άρτα, η Ήπειρος, η Ελλάδα γενέτειρα πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η έκθεση και εύχομαι πάντα τέτοια και ισανότερα. Το μέσο για να 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 το μέσο για